Αυτή που δεν την θέλει κανείς, ούτε για εκμετάλλευση, ούτε ενδιαφέρον. Σκόρπια διαμερίσματα εδώ και εκεί σε όλη την Ελλάδα. Μπορούμε πάλι με κλισέ πανέργο, με κλισέ που θα έχουν άνθρωποι που θέλουν να από όλα τα επαγγέλματα της οικοδομής και τους μηχανικούς, να τα φτιάξουν. Και όπως και στη Βαρκελόνη, να βάζουμε μέσα άστεγους, να βάλουμε μέσα ανθρώπους από το ΚΕΑ. Αυτούς δηλαδή που θα είναι στο ΚΕΑ και θα θέλουν, δεν θα έχουν σπίτι. Αυτές είναι μεγάλες κινήσεις που βέβαια δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν σε ένα εξάμεινο ή σε ένα χρόνο, αλλά κάνουμε σταθερά βήματα για αυτές. Και είμαστε έτοιμοι να συμπράξουμε με ιδιωτικούς φορείς, αλλά πάντα με επικεφαλής το κράτος. Όπως έγινε και με τα Δεκατιανά, που ο Γρηγόρης δίνει σε 11.000 μαθητές σε σχολεία που το υποδείξαμε, πάλι με τη συνένεση γονιών και δασκάλων, πάλι με τη συνέπειά του που πάνε με τα αυτοκίνητά του και παίρνουν τα Δεκατιανά, ο Γρηγόρης, μια ελληνική επιχείρηση, τόλμησε να κάνει αυτό που το αντίστοιχο του μόνο ο Νιάρχος ως μεγάλος ευεργέτης μπορούσε να κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Όλη η κοινωνία μπορεί να βοηθήσει σε όλη αυτή τη μεγάλη ιστορία. Τα γεύματα μπορούν να μαγειρεύονται και στο καταπληκτικό θεραπευτήριο της Κομωτινής, που από το οποίο έρχομαι, με φοβερές κουζίνες, με τρομακτικούς χώρους, με εκπληκτικά ιατρία, όλα άδεια. Τεράστια κτίρια τα έκαναν τις εποχές της ευημερίας. Σήμερα πρέπει αυτά να αποδοθούν στην κοινωνία. Όλη η κοινωνία να ωφεληθεί από αυτά. Και αυτό θα κάνουμε. Θα ανοίξουμε τα ιδρύματα.